θα μιλήσουμε για τον Άθλο Ρεστιάδας, θα μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Μποζίδη, μαζί με τον Παναγιώτη Μποζίδη, που είναι ήδη κοντά μας, μας βλέπει και μας ακούει και τώρα θα τον δούμε και θα τον ακούσουμε και εμείς. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για το τίτλο του MVP, του πολυτιμότερου παίκτη δηλαδή της 7ης αγωνιστικής. Εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Εντάξει. Λοιπόν, πώς νιώθεις καταρχάς για το... Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε και επίσημα ότι είσαι MVP της προηγούμενης, της 7ης αγωνιστικής. Τα συναισθήματά σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά έτσι με αυτή τη δουλειά που ρίχνουμε κάθε μέρα στο γήπεδο, αυτό θεωρητικά είναι το αποτέλεσμα από τις πράξεις μας και όπως και να έχει, σε ικανοποιεί. Και μάλιστα είναι ένα κίνητρο για να σε βοηθήσει να συνεχίσεις την καριέρα σου. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, Παναγιώτη, ότι το βραβείο, το MVP, ήρθε για την συνεισφορά σου στην σημαντική νίκη του Άθλου μέσα στην πολύχνη επί του πήγος 3-2, σπάζοντας έτσι και μια αρνητική παράδοση που είχε η ομάδα κόντρα στους Θεσσαλονικείς, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Το βραβείο του MVP, όπως είπα και στη συνέντευξη που πήρα, δεν το πήρα μόνος μου. Το βόλεϊ είναι ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό. Και να προσθέσουμε επίσης ότι στην καλύτερη επτάδα της αγωνιστικής, εκτός από τον Παναγιώτη Μποζίδη, ήταν και δύο παίκτες ακόμη του Άθλου Ρεστιάδας. Ο κεντρικός, ο Πέρες Ράμος, και ο διαγώνιος επίσης από την ομάδα του Άθλου, ο Βραζιλιάνος, παρακαλώ, 2-17, Ρενάν Μπουγιάτη. Μάλιστα, οπότε είχαμε... την τιμητική της η ομάδα του Εύρου. Έτσι ακριβώς. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα που φτάνει προς το τέλος ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος για τον Άθλο? Ήταν όπως τα θέλατε ή θα μπορούσε ο Άθλος να βρίσκεται λίγο ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα? Η αλήθεια είναι πως είμαστε πολύ αισιόδοξοι φέτος. Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με πολύ ψηλούς στόχους. Βέβαια, κάναμε κάποιες βασικά λεπτομέρειες, μας τύχησαν, οι οποίες φέραμε 3-2 κάποια μάτια τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει με καθαρό σκορ. Βέβαια, με αυτό δεν πτωούμαστε. Είμαστε αισιόδοξοι και για το τελευταίο μάτς και προχωράμε για πεντάδα-εξάδα. Οπότε πήγα να σε ρωτήσω για το θέμα της παραμονής. Πιστεύεις ότι το θέμα της παραμονής είναι σχεδόν σίγουρο, έτσι? Δηλαδή, δεν μιλάμε για παραμονή για τον Άθλο, μιλάμε για κάτι περισσότερο. Στον αθλητισμό δεν είμαστε ποτέ σίγουροι. Όλα είναι πιθανά. Το θέμα είναι να παίξουμε και να δείξουμε ότι αξίζουμε να είμαστε σε εκείνη τη θέση χωρίς να είναι κάτι τυχαίο. Ουσιαστικά φέτος η ομάδα του Άθλου άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον προπονητή μέχρι και τους περισσότερους παίκτες, ιδιαίτερα στην εξάδα, εφτάδα με το Λίμπερο. Πώς είδατε αυτές τις αλλαγές? Ήσουν και πέρυσι φυσικά. Πώς κρίνεις το επίπεδο της ομάδας φέτος και τους συμπαίκτες του? Κάθε χρόνο και καλύτερα. Το επίπεδο ανεβαίνει. Οι αλλαγές έγιναν για να ανεβεί η ομάδα. Θεωρώ πως όλοι οι παίκτες έχουν έρθει εδώ πέρα με σκοπό να αναδείξουν όλο και περισσότερο την ομάδα. Έχουμε φέρει μεγάλα ονόματα. Δεν πειράζει, ακούμε όμως. Ωραία. Και προσπαθούμε για το καλύτερο με αυτούς που έχουμε φέρει και δείχνουν τα παιδιά μεγάλη θέληση και φαίνεται και στα παιχνίδια. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο προπονητής σας στην ομάδα? Ο προπονητής μας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Μας βοηθάει συνεχώς σε κάθε προπόνηση. Είναι κοντά σε όλους μας. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, πηγαίνουμε και το λύνουμε επί τόπου. Έχουμε μάθει πάρα πολλά ήδη μέσα σε αυτό το μισό χρόνο και όσο είμαστε μαζί του, θα μάθουμε όλο και περισσότερα μυστικά του βόλεϊ. Εγώ παρατηρώ, παρακολουθώ τους όντως έδρας αγώνες, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν σταματά να μιλά μαζί σας, να σας δίνει οδηγίες, συμβουλές για το κάθε τι. Το ζει και εκείνος το παιχνίδι πάρα πολύ έντονα.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το αγαπάει το βόλεϊ. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός το αγαπάει το βόλεϊ και δεν το κάνει σαν δουλειά. Ζει γι' αυτό. Και όντως είναι πάντα δίπλα μας. Είναι πάντα δίπλα μας και θα γκρινιάξει και θα χαρεί σε ό,τι και να κάνουμε. Και είδαμε και την πολύ ωραία στιγμή νωρίτερα στο βίντεο στην προπόνηση, έτσι, στην οποία ανακοίνωσε ότι είσαι ο MVP της αγωνιστικής και το πώς σε υποδέχτηκαν και οι συμπαίκτες σου. Όμορφες στιγμές. Ναι, όπως και είπα, δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Δεν το περίμενα. Οπότε εκείνη τη στιγμή πάγωσα λίγο και... Ήταν αυθόρμητη και έτσι ωραία στιγμή αυτές που... Μακάρι να βλέπουμε πιο συχνά, ιδιαίτερα για την ομάδα του άθλου, για το βόλεϊ του Εύρου, έτσι να πάντα τέτοιες χαρές και στιγμές να έχουμε, Παναγιώτη. Έτσι ακριβώς, να σταθώ σε αυτό, στο βόλεϊ του Εύρου, γιατί ο Εύρος θυμίζεται για το βόλεϊ, όπως και από την Αλεξανδρούπολη πολλά παιδιά έχουν πάρα πολλές διακρίσεις και θα συνεχίσουν να έχουν. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι τελευταίο για το 2023 για εσάς, το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά εντός έδρας. Η Κηφισιά προέρχεται από νίκη με 3-0. Ήταν και η πρώτη της βαθμή, νομίζω, κιόλας στο πρωτάθλημα. Ακριβώς, πρώτη της βαθμή στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα της Αττικής. Τι μπορούμε να περιμένουμε, πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι? Φαντάζομαι ότι θέλετε να κλείσετε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, έτσι? Έτσι ακριβώς. Πηγαίνουμε με ψηλά το κεφάλι, δουλεύουμε στις προπονήσεις. Θέλουμε να κλείσουμε το 2023 με μια πολύ καλή νίκη, όπου θα μας δώσουν μεγαλύτερη ανάσα για τη συνέχεια. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Ερεστιάδας. Το μήνυμά μου είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους βλέπουμε στο γήπεδο και μας στηρίζουν. Θέλουμε να συνεχίσουν να έρχονται. Και εμείς προσπαθούμε να τους ανταμείψουμε με κάθε νίκη. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ... Καλό βράδυ.